Άλλοι στόχοι είχαν τεθεί εξ αρχής για την κινητικότητα των υπαλλήλων στο δημόσιο και άλλοι προέκυψαν τον Ιούνιο ως προαπαιτούμενο για την εκταμείευση της δόσης, δήλωσε ο πρώην Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Και αυτός ήταν ο λόγος και αυτή η εξέλιξη με ανάγκασε να παραιτηθώ στις 19 Ιουνίου. Όταν είδα ότι η Τρόικα ήταν πολύ αποφασισμένη και αυτό αποδείχθηκε μετά στη συνέχεια. Στην αρχή δημιουργήθηκε κάποια αυταπάτη ότι δεν θα ήταν αποφασισμένη, αλλά φάνηκε τότε. Όταν έκανε προαπαιτούμενο τις δόσεις του Ιουλίου τις 12.500 μετακινήσεις. Τότε κατάλαβα και μάλιστα μου είπαν ότι σε 15 μέρες πρέπει να τα μετακινήσω. Και η αυθόρμητη απάντηση που είχα δώσει ήταν ότι δεν είναι ντομάτες ούτε πατάτες ζακίδια για να μετακινήσω τόσους πολλούς σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα αυτό που ζητάτε είναι ανέφικτο και υποκρύπτει κάτι άλλο. Προσωπικά δεν θα μπορούσα να αποδεχτώ κάτι τέτοιο. Ο κύριος Μανιτάκης απάντησε και σε όσους τον επέκριναν, μεταξύ αυτών και κυβερνητικά στελέχη, ότι επί υπουργίας του η κινητικότητα παρέμεινε στο σημείο 0. Και άφησε εχμές για τη στάση υπουργών που επί δικής του Υπουργείας αρνούνταν να αποστείλουν τα σχετικά στοιχεία, ενώ σήμερα συνεργάζονται με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Δεν θέλησα να μπω σε ένα διάλογο στην τηλεόραση, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό θα έβλεπτε και την κυβέρνηση συνολικά και την υπόθεση της διοικητικής μεταρρύθμισης. Για μένα ένας εθνικός σκοπός. Δεν φοβόμουν τίποτε για αυτά που έκανα. Είχα απόλυτα ίσχυ τη συνείδησή μου και επαναλαμβάνω. Ή αθέτα τη ρητή διάψευση, το λέω. Προφανώς και παρέδωσα φακέλους. Προφανώς όταν ανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης έκανα σύσκεψη παρουσία και των τεσσάρων γενικών διευθυντών και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας που είχα εγώ εξακολουθεί να είναι. Ονόματα δεν έδωσα. Είναι αλήθεια. Και δεν έπρεπε να δώσω. Και δεύτερον, όπως έχει αποδειχθεί, δεν είναι στην ευθύνη μόνο του κ. Μητσοτάκη του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στην ευθύνη όλων των Υπουργών. Νομίζω ότι όλοι έχουν καταλάβει ότι πρέπει όλοι οι υπουργοί να κινηθούν και αυτό το είδαμε με τις μετακινήσεις ή απολύσεις ή διαθεσιμότητες στο Υπουργείο Παιδείας. Ενώ τότε δεν σας έδιναν οι ίδιοι υπουργοί τα στοιχεία. Δεν υπήρχε συνεργασιμότητα που υπάρχει τώρα. Όσο για τα πραγματικά περιθώρια διαπραγμάτευσης με την Τρόικα εν ώψη και του νέου γύρου διαβουλεύσεων το επόμενο διάστημα, ο κ. Μανιτάκης απάντησε. Πρέπει να έχουμε ετοιμάσει, θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα το κάνει. Αυτό είναι το εθνικό συμφέρον και αυτό απαιτεί. Πρέπει να έχουν ετοιμάσει έτοιμες, πιστικές, αξιόπιστες προτάσεις και για το δημοσιονομικό κενό και για το χρηματοδοτικό κενό. Για τις εργώδεις διεργασίες στο χώρο της κεντροαριστεράς και την κίνηση των 58, ο πρώην Υπουργός ανέφερε ότι μόνο με καλές προθέσεις και στη βάση πολιτικο-ιδεολογικών όρων δεν είναι δυνατόν να επέλθει σύγκληση. Για τον πιο αδύναμο Έλληνα πολίτη. Η εικόνα μιας αντιπολίτευσης.